Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε κοντομπουλάρα, αλλά θα την κάνουμε με παλωτίνα. Παλωτίνα τι είναι, στην ουσία ανοίγουμε ένα σύνθεση κοντόπουλο ή ένα μπουτ μπορούμε να ανοίξουμε. Το γεμίζουμε μέσα με διάφορα πράγματα, το τυλίγουμε και το επεξεργαζόμαστε σαν μπουρί, φανταστείτε. Πάμε να ανοίξουμε το κοντόπουλο όσο μπορούμε πιο λεπτό. Λοιπόν, τα ανοίξαμε. Κόβουμε λίγο κρεμμύδι εδώ για να δώσουμε γεύση στο σπανάκι. Ελαιολάδι. Πετάμε μέσα στο σπανάκι. Μη σας φαίνεται πολύ, για δύο στήθια θα μείνει ούτε το μισό. Μέσα το κρεμμυδάκι. Παίρνουμε μοτσαρέλα, βάζουμε στο ξεκίνημα του κοτόπουλου. Ωραία. Μοτσαρέλα. Μοτσαρέλα. Τρία κομματάκια. Και με ένα πιρουνάκι παίρνουμε και σπανάκι εδώ. Ωραία. Βάζουμε και σπανάκι. Μπολικό θέλουμε να την κάνουμε τούμπανο την παλωτίνα. Γιατί με παιδεύεις. Θέλουμε η παλωτίνα να είναι τούμπανο. Οπότε βάζουμε αρκετή ποσότητα μοτσαρέλα και σπανάκι. Και πάμε gently να τη λήξουμε. Το κάνουμε στην ουσία ρολάκι ή πιο καλύτερα από μπέικον. Οπότε στρώνουμε μία, δύο, τρεις φέτες μπέικον, το κρεβατάκι της παλωτίνας και όπως ήταν την παίρνω σιγά σιγά και την τοποθετώ στο κρεβατάκι. Μικρά κομματάκια. Τώρα θέλουμε να κάνουμε τη σάλτσα. Και κόβουμε και τα μανιταράκια. Στη μέση, φετούλες. Φετούλες. Ξεκινάμε, έχουμε ρίξει το λάδι, ρίχνουμε τα μανιτάρια μας. Το κρεμμυδάκι. Σουτάρουμε, σουτάρουμε. Δυναμώνουμε το κατσαρολάκι, αφαίρουμε τα νιόκι σιγά σιγά. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Νιόκι, παιδιά, εδώ. Νιόκι από φάβα. Κάψε αυτό, τι κάνουμε. Παίρνουμε την παλωτίνα και άκου. Την παλωτίνα. Ανακατώνω. Και η σάλτσα με τα νιόκια είναι έτοιμη. Θα κόψουμε όμορφα την παλωτίνα, ωραία. Είναι αυτό. Μέσα έχει το σπανάκι. Είναι φουλ ζουμερό. Πιάτο είναι αυτό. Το πιάτο μας είναι αυτό εδώ. Ανοίγω νιόκι. Αλλού. Σκαρμότσα και ραντίκιο. Το βουτάω. Ραντίτσιο. Μεγάλη διαφορά από τα νιόκι πατάτας. Νιόκι φάβα είναι αλλού. Κοτόπουλο, σπανάκι, μπέικον εδώ. Βάζουμε και σάλτσα κάρκα. Εντάξει, παιδιά, όλο το έχει απογειώσει τώρα η τρούφα, ό,τι και να λέμε. Έλα, όλοι δυο.